αναφέρω μόνο ότι τον φθινόπωρο του 2008, με αφορμή τις γνωστές εγκύκλους του Υπουργού Παιδείας, Ευρυπίδη Στυλιανίδη, οι γενικές συνελεύσεις των δύο θεολογικών σχολών της χώρας, συζήτησαν εκτεταμένα το θέμα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, της αρμοδιότητας που τους αναλογεί, και με υπευθυνότητα διατύπωσαν τις θέσεις τους, τις οποίες απέστειλαν στον Υπουργό. Οι θέσεις αυτές παρουσιάστηκαν από τον κύριο Γιαγκάζογλου στην καρδιά και την έννοια του θέματος και δεν θέλω να τις επαναλάβω για την οικονομία του χρόνου. Οι δύο θεολογικές σχολές για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο το μάθημα των θρησκευτικών να γίνει επιλεγόμενο, όπως κατά μαθηματική ακρίβεια έγινε να γίνει με τις εγκυκλίες του Υπουργείου, υπογράμμισαν τον υποχρεωτικό του χαρακτήρα, τονίζοντας ότι είναι ανάγκη οι μαθητές να γνωρίσουν τις εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου και ιδιαίτερα την ορθόδοξη παράδοση του τόπου. Ουδής τότε ομιλούσε ή υποστήριζε τον ομολογιακό χαρακτήρα. Τα πρόσωπα που αργότερα ανέλαβαν την εκστρατεία ενημέρωσης του εκκλησιαστικού κόσμου, τα σώμηνοι υπέρ του ομολογιακού μαθήματος, είτε δεν ανήκουν στον ακαδημαϊκό θεολογικό κόσμο και συνήθως αυτά δεν έχουν επαρκή εικόνα του θέματος, το κατανοούν εντός του πλαισίου της προσιλώσεως που έχουν στην ορθόδοξη παράδοση, η οποία είναι απολύτως σεβαστή και αυτή ειλικρινής, όμως δεν αρκεί για να αντιμετωπίσουν τις ποικίλες πτυχές του θέματος. Είτε επιχείρησαν μία σκόπιμη μετάλλαξη, επιλέγοντας τη γλωσσία την οποία μέχρι σήμερα χειρίζονται με αριστουργηματικό τρόπο και όχι πάντως με ασφαλή κατοχήρωση της νομικής και θεολογικής υποστάσεως του μαθήματος. Η διγλωσία την οποία όσοι παρικούν στην Ιερουσαλήμ μπορούν εύκολα να την εντοπίσουν και να την αναλύσουν ήταν ένας από τους λόγους που με οδήγησε να τοποθετηθώ δημόσια με ένα σύντομο κείμενο που δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονικές σελίδες και διαβάστηκε περίπου από 50.000 αναγνώστες χωρίς να υπάρξει δημόσια κάποια τεκμηριωμένη αμφισβήτηση. Μου ήταν τότε εντελώς ακατανόητος ο τρόπος εκφοράς του αντιλόγου κατά των νέων αναλυτικών προγραμμάτων του μαθήματος των θρησκευτικών. Το ίδιο και οι μεθοδευμένοι αποκλεισμοί που επιχειρήθηκαν για τους συντάκτες του όμορφου προγραμμάτων από το δημόσιο διάλογο, οι οποίοι μάλιστα σε ούπο λίγες περιπτώσεις κατακρίθηκαν αναπολόγητοι και μάλιστα από πρόσωπα που θέλουν να προασπίζονται τους κανόνες του δικαίου και της ηθικής. Με ενοχλούσε επίσης η αποσπασματικότητα στη θέαση του ζητήματος, η προκατάληψη, η διασπορά ψεύδους και η μεθόδευση να εμπλακούν στην υπόθεση σεβαστά εκκλησιαστικά πρόσωπα, τα οποία τοποθετήθηκαν κατά τη γνώμη μου μεροληπτικά και πάντως χωρίς να λάβουν υπόψη τις εκπεφρασμένες θέσεις των δύο θεολογικών σχολών. Παρικώ στην Ιερουσαλήμ, επαναλαμβάνω και γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις και λυπούμαι βαθιά καθώς οι αφετηρίες για τη συγκεκριμένη αντίδραση δεν ήταν αγαθές στο σύνολό τους, γιατί υπήρξε σε κάποιες περιπτώσεις πολύ ιδιοτέλεια, εξής και οι αφορισμοί και δυστυχώς τα ψεύδη. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η εσωστρέφεια είναι όσο ποτέ άλλοτε καταστροφική. Τα προβλήματα που ανεκύπτουν στη νέα πραγματικότητα είναι πολλά και ασφαλώς δεν λύνονται με συστηματολογία, ούτε με τη διαμαρτυρία αναρμοδίων ή ελλιπώς περί το ζήτημα ενημερωμένο. Δεν αφισβητώ την ειλικρίνεια και την αγωνία ιδίως των συνειδητών μελών της Εκκλησίας για το μάθημα, πρωτίστως των πιστών γονιών που θέλουν τα παιδιά τους να διδάσκονται την ορθόδοξη αλήθεια. Αυτό εξάλλου επιθυμώ και εγώ για τα παιδιά μου. Αλλά το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων είναι η μια από τις πτυχές του θέματος. Η πιο σύνθετη και θεμελιώδης είναι ο χαρακτήρας του μαθήματος. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τον υποστηρίξουμε και να τον κατοχυρώσουμε.
Πώς όμως όταν μια ισχυρότατη πλειονοψηφία των διδασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι θεολογικά αναφάβητη και εκκλησιαστικά αδιάφορη? Είναι γνωστό ότι η Εκκλησία στη διαχρονική της πορεία είχε πρόσφορα και αποτελεσματικά κριτήρια ελέγχου των κατηχητών. Δεν επέλεγε τυχαίους, ούτε επαρέδιδε σε ψυχρούς κατά τη βιβλική ορολογία δασκάλους. Αυτούς τους απέριπτε, είναι αυτονόητο ότι με το στάτους που περιβάλλει και το συγκεκριμένο μάθημα καθίσταται από πλευράς της Εκκλησίας ατελέσφορος ο έλεγχος των διδασκάλων. Ούτε είναι δυνατόν με βάση τις κανονικές αρχές να εκχωρηθεί αυτή η δυνατότητα στην πολιτεία. Την πρόταση περί συμμαρτυρίας από τον τοπικό επίσκοπο προς τους θεολόγους θα τη χαρακτήριζε απολύτως απρόσφορη στην εφαρμογή της. Το ομολογιακό μάθημα περαιτέρω ανοίγει τον δρόμο για την επίγηση όρης διδασκαλία και άλλων ομολογιών και θρησκειών κατά τα πιστεύω των μαθητών. Αλήθεια, θέλουμε να διδάσκεται ένα επιλεγόμενο μάθημα θρησκευτικών από μουσουλμάνο καθηγητή ή από ετερόδοξο στα σχολεία μας? Δεν φοβόμαστε τον ενδεχόμενο προσελκυσμό στα παιδιά μας? Αυτά δεν είναι διλήμματα κινδυνολογίας, ούτε προσωπικές ανασφάλειες. Απορρέουν από το πνεύμα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τις συστάσεις των αρμοδίων επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα, όπως εξάλλου και όλα τα προηγούμενα, επιδέχουν τις βελτιώσεις. Σε ένα ειλικρινή διάλογο που ο καθένας έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις και κρίσεις, στοχεύοντας σε μία δημιουργική βελτίωση της διδακτέης ύλης, ο διάλογος είναι απαραίτητος. Αυτός που αγαπά το μάθημα και έχει εκκλησιολογικό φρόνημα, τίνει πάντοτε ευήκοο ους και λέγει την προτιμό μεταπείνωση ευλόγιστο σε περίπτωση λάθος. Είμαι βέβαιος ότι αυτή την πρόθεση έχουν όσοι συντάκτες των νέων αναλυτικών προγραμμάτων γνωρίζουν. Εξάλλου, είναι μαρτυρημένη σε μένα η φιλεκκλησιαστικότητά τους από τα φοιτητικά τους χρόνια και γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι όσα καταμαρτυρούνται κατά των ειλικρινών προθέσεών τους δεν προάγουν γόνιμο διάλογο, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται. Όμως, αν θέλουμε να κατοχυρώσουμε με ασφάλεια το μάθημα των θρησκευτικών και απέναντι στους όχι και τόσων φιλεκκλησιαστικούς πολιτικούς και άλλους διοικητικούς παράγοντες, θα πρέπει να κάνουμε ένα ισχυρό βήμα προς την πλευρά της σφαιρικής ενημέρωσης και κατάρτισής μας και κυρίως να συνεργαστούμε με υπευθυνότητα και ειλικρινία. Ευχαριστώ πολύ.